Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις του δελτίου μας. Σαν σκιά χτύπησε ξανά τα ξημερώματα ο Ισραηλινός στρατός. Εισέβαλε για δεύτερη φορά στη λωρίδα της Γάζας, κινήθηκε στοχευμένα εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς και αποχώρησε. Συντρίμια και ερείπια είναι πια η πόλη της Γάζας μετά από τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς. Εφιαλτική η κατάσταση στα νοσοκομεία. Όλοι με φωνάζουν Πισπυρίγκου, λέει 23χρονη μητέρα που έχασε τα δύο βρέφη της μέσα σε ένα χρόνο από ανεξήγητα μέχρι στιγμής αίτια. Ξεκινά ο γονιδιακός έλεγχος μετά από την εισαγγελική παρέμβαση. Η γιαγιά χαρακτηρίζει την κόρη της περίεργο παιδί, ενώ το χαμόγελο του παιδιού αναφέρεται στο κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον που μεγάλωσε η 23χρονη. Σαρώνει η μετάλλαξη Kraken στην Ελλάδα σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΗ για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού. Τι δείχνουν τα αστικά λήματα για την κατάσταση και τις συνήθειες του πληθυσμού. Μαζί μας το One News ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Γιορτάζουμε αύριο την επέτειο του Όχι, όταν τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 ήχησαν οι σιρήνες μεταφέροντας το μήνυμα του πολέμου. Συνδέουμε το τότε με το σήμερα με τον ιστορικό και συγγραφέα Στέφανο Καβαλιεράκη. Πρόβα αμάχης έκανε για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά ο Ισραηλινός στρατός στη λωρίδα της Γάζας. Εισέβαλε τα ξημερώματα, χτύπησε συγκεκριμένους στόχους των τρομοκρατών της Χαμάς και επέστρεψε σε Ισραηλινά εδάφη. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας δηλώνει ότι ο στόχος είναι η απελευθέρωση των ομήρων. Την ίδια στιγμή όμως η Γάζα είναι λαβωμένη βαριά από τους συνεχείς βομβαρδισμούς, ενώ οι αθώοι πολίτες υποφέρουν δίχως ελπίδα για το αύριο. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο που ο Ισραηλινός στρατός μπαίνει με άρματα μάχης στη λωρίδα της Γάζας, χτυπά θέσεις της Χαμάς και φεύγει. Όλα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγάλη χεσαία επιχείρηση που έρχεται στη Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατός παρουσίασε και αυτές τις εικόνες, λέγοντας πως έπληξε τοποθεσίες εκτόξευσης αντιαρματικών πυράβλων της Χαμάς, κέντρα διοίκησης της οργάνωσης, ενώ εξουδετερώσε και εξτρεμιστές. Μιλχαμά, μαχαζίτα ντρομίτ και νέγκετ Χαμάς. אנחנו מוכנים לכל התפתחות בצפון, חיזבאללה סופג נפגעים רבים, יחד עם זה אין לנו עניין להרחיב את המלחמה. Την ίδια ώρα, μια ατελείωτη θάλασσα από συντρίμια στη Γάζα, ολόκληρες γειτονιές ισοπεδωμένες. Δορυφορικές φωτογραφίες πριν και μετά δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στη Γάζα από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Νεκροί και τραυματίες στα χαλάσματα, πολλοί είναι ακόμα κάτω από τα ισοπεδωμένα σπίτια τους. Στα νοσοκομεία επικρατεί το απόλυτο χάος. Οι τραυματίες δεν σταματούν να φτάνουν και οι γιατροί δεν μπορούν πλέον να τους βοηθήσουν χωρίς φάρμακα, ηλεκτρικό και εφόδια. Σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα ξεπερνά πλέον τους 7.000. Οι 3.000 είναι παιδιά. Ο πρέσβης των Παλαιστινίων στον ΟΗΕ έριξε τα βέλη του στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αμφισβήτησε τον αριθμό των θυμάτων. We have the names and the addresses and the age of all those Palestinian martyrs. And now it comes to Biden, he have no confidence on anything, even on himself. There are a number, but I cannot stand here and give you without there is not a United States body, right. There's not a United Nations right. body, there's not a credible body that is in there assessing right. the number. But let me just say right. that we know it's a significant number of people have died. Στις γειτονιές της Γάζας που στέκονται ακόμα, τα τρόφιμα και το νερό τελειώνουν. Ηλεκτρικό δεν υπάρχει. Ο κόσμος σχηματίζει ατελείωτες ουρές για τις λιγοστές προμήθειες που έχουν απομείνει. 80 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν περάσει από τη Ράφα προς τη λωρίδα της Γάζας. Είναι όμως μια σταγόνα στον ωκεανό, μπροστά σε αυτά που χρειάζονται οι Παλαιστίνοι για να ζήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για πάυση των εχθροπραξιών ώστε να περάσει στη Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια. Hamas has provoked a humanitarian crisis in Gaza. For the Commission is very important that we continue to intensify our efforts to deal with the humanitarian crisis in Gaza. The aid needs to reach Gaza unhindered and quickly. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί τη Δύση πως δεν ενδιαφέρεται για τους αμάχους στη Γάζα επειδή, όπως είπε, εκεί χύνεται αίμα μουσουλμάνων. Buradan soruyorum. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapabilmesi için sayıyı versinler. Daha kaç çocuk ölmelidir?
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi için daha kaç ton bombanın Gazze'ye düşmesi gerekir? Στα δεινά των Παλαιστινίων έρχονται να προσθεθούν και οι ασθένειες από τις εφιαλτικές συνθήκες διαβίωσης. Αλλάζουμε θέμα. Γενετικός έλεγχος ξεκινάει για τους θανάτους των δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας από την Αχαΐα μετά από την εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση. Τα δύο κοριτσάκια ηλικίας 19 ημερών και 2 μηνών έφυγαν από τη ζωή μέσα σε ένα χρόνο χωρίς μέχρι στιγμής να είναι ξεκάθαρα τα αίτια. Η 23χρονη μητέρα των δύο κοριτσιών ισχυρίζεται ότι κανείς δεν σέβεται το πένθος της και ότι όλοι τη φωνάζουν πισπυρίγκου. Την ίδια στιγμή οι αρμόδιοι από το χαμόγελο του παιδιού επισημαίνουν ότι ήταν ενήμεροι εδώ και χρόνια για το δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον της 23χρονης μητέρας. Δύο βρέφη, 19 ημερών το ένα και 2 μηνών το άλλο, μέσα σε ένα χρόνο αφήνουν την τελευταία τους πνοή. Το δεύτερο κοριτσάκι έφυγε πριν από μία εβδομάδα, το μεγαλύτερο πέρυσι τον Ιούνιο. Κανείς δεν γνωρίζει πώς. 23χρονη μητέρα παρούσα και στους δύο θανάτους. Μια νέα τραγωδία στην Πάτρα που προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση. Εκεί που γελάγαμε, δηλαδή παίζαμε μαζί. Ξαφνικά χανότανε. Γύρναγε τα μάτια της και έμενε λιπόθυμη. Και εξήγησε ότι υπάρχει κάποιο ιστορικό από το πρώτο παιδάκι και μου είπαν ότι είναι μια χαρά όλα. Είχαν κάνει εξετάσεις στο Ρίο, δεν βρήκε κάτι στο παιδί. Μόλις άκουσε τα μηχανήματα έτρεξε η κοπέλα και φώναζε τους γιατρούς και την βγάλανε έξω. Αυτή χτυπιόταν, πέστε μου τι έγινε με το μωρό και μετά βγήκαν και τσιπάνε το μωρό και έφυγε. Το 2014 η γιαγιά των παιδιών είχε χάσει τη μία της κόρη. Επίσης, αδιευκρίνιστα τα αίτια. Αυτές οι τραγικές συμπτώσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο ειδικών, ώστε να εξεταστεί αν υπάρχει γονιδιακό υπόβαθρο. Ακούγεται ότι έκανε και κάνει χρήση ναρκωτικών. Πώς ξέρω εγώ ότι αυτό το, αν όντως αληθεύουν όλα αυτά, δεν έχω δει εξετάσει τίποτα ακόμα από κανέναν. Πού ξέρω αν αληθεύει και ότι δεν έχει πειράξει τα παιδάκια. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, υπήρχαν καταγγελίες από το 2017 για το ευάλωτο οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης τότε μητέρας. Ζούσε σε ένα περιβάλλον κακοποιητικό, όπου αναγκάστηκε να το σκάσει, όπως είπε άλλωστε. Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στο νέο αυτό θρίλερ. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με τη Θεσσαλονίκη και τον δημοσιογράφο Θεολόγο Ηλίου. Καλησπέρα, Θεολόγε. Καλησπέρα. Σήμερα λοιπόν το πρωί είχατε τη μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Τι κλίμα επικράτησε? Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μαθητές από 20 σχολεία παρέλασαν στην οδό Τσιμισκή μπροστά σε πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί εκεί αλλά και στους επισήμους. Τα βλέμματα όλα κέντρισαν τα δύο μαχητικά F-16 και το Spitfire που πέταξε στον ουρανό της πόλης κατά τη διάρκεια της παρέλασης αλλά και ο πιλότος που έκανε δοκιμαστική πτήση, ο πιλότος της ομάδας ΖΕΦ που θα πετάξει αύριο με το F-16 και θα συνομιλήσει από τον ουρανό. Πήρατε μια πρώτη γεύση σήμερα, Θεολόγε, δηλαδή. Ακριβώς. Όλοι κοιτούσαν ψηλά τον ουρανό και βλέπαμε τα μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της πόλης. Στην εξέταρα των επισήμων ήταν ο Απόστολος Τζικώστας, ο Περιφερειάρχης και Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, βουλευτές και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Σας έκανε καλό καιρό? Ο καιρός είναι σύμμαχος. Ευτυχώς ο καιρός σήμερα ήταν σύμμαχος. Χθες στον Άγιο Δημήτρο δεν είχε τόσο καλό καιρό, η αλήθεια, στην πανηγυρική δοξολογία. Ελπίζουμε και αύριο που κορυφώνονται εκδηλώσεις του Ερτοαστικού Τριημέρου με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, ο καιρός να είναι καλός και να εξελιχθεί ομαλά. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, Θεολόγε. Εμείς τώρα πάμε να δούμε το θέμα που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα, ότι η μετάλλαξη Kraken σαρώνει στη χώρα. Θα συνδεθούμε λοιπόν μέσω Skype με τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Θωμαϊδη, καθηγητή αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Θωμαϊδη. Καλησπέρα σας. Αυτό λοιπόν που μάθαμε, που κατέδειξε η νέα έκθεση του ΕΟΔΗ, φαίνεται στα λύματα. Εσείς είστε ο άνθρωπος που μέσα από τα λύματα, την μελέτη τους, μπορείτε να αποτυπώσετε συμπεριφορές, συνήθειες, αρρώστιες, τα πάντα. Μέσα από την ανάλυση του υλικού φορτίου στα λίμματα, έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο δίμηνο, ότι επικρατεί η μετάλλαξη αυτή που αναφέρατε, η Kraken, η XBB1-15, σε ποσοστό περίπου 50% επικρατεί στα λίμματα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια αύξηση της μετάλλαξης EG5, η οποία είναι η λεγόμενη Eris,
φτάνει σε ποσοστό σε κάποιες αναλύσεις και το 20%. Και επίσης εμείς έχουμε δει ότι υπάρχει και μια με αρκετά σημαντική αύξηση το τελευταίο μήνα σε μια άλλη μετάλλαξη, η οποία είναι η BA275. Και άλλη μετάλλαξη του κορονοϊού. Ναι, η οποία φαίνεται στο γονιδιωματική ανάλυση που κάνουν στα επιχρήσματα, φαίνεται σε μικρότερο ποσοστό, κάτω από 10%, ενώ στα λίμματα φαίνεται να είναι υψηλότερη η επικράτησή της. Επομένως, αυτές είναι περίπου οι μεταλλάξεις, οι οποίες, οι υποπαραλλαγές, οι οποίες οδηγούν αυτή την αύξηση του οικού φορτίου. Κύριε καθηγητά, με βάση αυτά τα δεδομένα, να ανησυχούμε, να προσέχουμε, πώς να κινηθούμε γενικά? Οι υποπαραλλαγές αυτές προέρχονται από την Ω2, η Β2 δηλαδή. Και τα συμπτώματα γενικά είναι ήπια, καθώς από πέρυσι, στο κύμα του Δεκεμβρίου, είχαμε δει ότι άρχισε να υπάρχει μια γενικευμένη ανοσία στον πληθυσμό. Δηλαδή, ναι, υπήρχαν κρούσματα, υπήρχε υψηλό οικοφορτίο, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλες οι εισαγωγές. Όπως ισχύει και αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα. Επομένως, ναι, οι ευάλωτες ομάδες πρέπει να προσέχουν. Είναι πολύ σημαντικό, αν δούμε τα επιδημιολογικά στοιχεία, να καταλάβουμε ότι αυτή... Άρα έχει αποδυναμωθεί, θα λέγαμε, ο ιός, αλλά παραμένει. Οπότε χρειάζεται να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Ειδικά οι ευάλωτες ομάδες. Αν δείτε τα επιδημιολογικά στοιχεία, οι εισαγωγές είναι με μεγάλη ηλικία άτομα. Κύριε καθηγητά, κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσεως είχατε συμπεράνει ότι είχε αυξηθεί η χρήση ψυχοφαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών. Παρατηρείτε κάτι τέτοιο τώρα ή το βλέπετε να έχει μειωθεί? Όσον αφορά τα ναρκωτικά, να πούμε ότι δεν είναι όλες οι παράνομα διακινούμενες ουσίες το ίδιο. Είχαμε δει μια μεγάλη αύξηση σταδιακά από το 20 στο 21 στη χρήση κοκαίνης. Το 21 είχε φτάσει σε μεγάλο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν οφείλονταν. Ήταν γενική τάση δηλαδή. Ήταν γενική, είχε αλλάξει η διακίνηση και έπεσε η τιμή της κοκαίνης πανευρωπαϊκά. Οπότε υπήρξε πρόσβαση σε άλλα στρώματα. Έχουμε λοιπόν αύξηση της κοκαίνης τα τελευταία 3 χρόνια και αύξηση. Αυτό μας λέτε λοιπόν, άλλων. Δεν ήταν μόνο απόρρια και αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσεως, δηλαδή έμεινα στα σπίτια και έκανα χρήση κοκαίνης. Είχε να κάνει και με την τιμή. Μπράβο. Είχε αλλάξει η διακίνηση, το μοντέλο διακίνησης της κοκαίνης έχει αλλάξει στην Ευρώπη. Επίσης, έχουμε αύξηση της μεθαμφεταμίνης, χωρίς να είναι ανησυχητικά ακόμα τα επίπεδα στην Ελλάδα. Από τα ναρκωτικά, αυτό που λέμε, αυτά είναι τα σημαντικά που μπορούμε να πούμε. Όσον αφορά τα ψυχοφάρμακα, από την εποχή της οικονομικής κρίσης είχαμε αρχίσει μια ισχυρή έτσι, χρήση. Μέσα στην πανδημία τυποποιήθηκε ένα μοντέλο, θα έλεγα, που δείχνει ότι ξεκινάμε τη χρήση αγχολητικών ή αυξάνει η χρήση, να το πω καλύτερα, αγχολητικών από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο και στη συνέχεια υπάρχει μια μικρή ύφεση με μείωση μεγάλη το καλοκαίρι. Και μετά πάλι το ίδιο. Αυτό είναι μια συνήθεια που έχει έρθει και έχει μείνει στην Αττική. Άρα δηλαδή υπάρχει μια σταθερότητα ως προς αυτό. Έχει γίνει πλέον συνήθεια. Δεν είναι κάτι που έρχεται και φεύγει. Όχι. Αυτό φαίνεται από τα τελευταία χρόνια. Έχει τυποποιηθεί μια συμπεριφορά. Επίσης έχουμε δει ότι σε κάποιες εποχές του 2021 κυρίως είχαμε συσχέτιση της αύξησης του υλικού φορτίου στα λίμματα, δηλαδή χόρταν ένα κύμα και μετά μια εβδομάδα βλέπαμε μια αύξηση στη συνταγογράφηση των φαρμάκων που κάνατε ήταν για διαταραχή. Δηλαδή, αντιστοιχούσατε δηλαδή αυτά που βρίσκατε στα λίμματα, αυτά που βρίσκεται στα λίμματα με το τι επικρατεί και στην αγορά. Ακριβώς. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ της αύξησης του υλικού φορτίου στα λίμματα και τη χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων. Κάποια νέα συνήθεια έχετε διαγνώσει, κάτι καινούριο? Νομίζω ότι η συμπεριφορά μας κάτω από την πανδημία είχε σταθεροποιηθεί. Δηλαδή, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να επανερχόμαστε σε επίπεδα κρίσης του 2021. Παραδείγματος χάρη στη χρήση του αλκοόλ. Η χρήση του αλκοόλ είχε αυξηθεί το Γενάρη, το Φλεβάρι του 2021 πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται όταν, τα επόμενα δηλαδή, έτη... είχαμε πρωτοκλειστεί, να το πω έτσι, στα σπίτια λόγω του κορονοϊού. Ήταν η χειρότερη περίοδος. Από τον Νοέμβριο του 2020 και τον Απρίλιο του 2021 ήταν η χειρότερη περίοδος για την Αττική.
Ήταν και λογικό, κύριε καθηγητά, αυτό, γιατί ήταν κάτι καινούριο, κάτι. Ήταν αχαρτογράφητα νερά. Που κατά μία έννοια παραμένουν αχαρτογράφητα νερά, οπότε ήταν και μία αντίδραση ανθρώπινη, ας το πούμε έτσι. Ναι, ήταν καταγεγραμμένο παγκοσμίως ότι κάτω από τις συνθήκες της πανδημίας έχουν αυξηθεί όλες οι εξαρτήσεις. Τόσο το αλκοόλ όσο και διαφόρων άλλων ουσιών. Αυτό δεν έχει καταγραφεί μονάχα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και κυρίως σε μεγάλες πόλεις στην Αμερική. Και δυστυχώς αυτό που φαίνεται από τις επιδημιολογικές μελέτες είναι ότι αφορά το σύνολο του πληθυσμού, δηλαδή ακόμα και νέους ανθρώπους. Α, δηλαδή βλέπετε, παρατηρείτε ότι μειώνεται το ηλικιακό όριο δηλαδή. Ναι, στη χρήση ουσιών. Κάτω από τις συνθήκες πανδημίας. Στενάχωρο αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πολιτική ζωή του τόπου. Αν και φαινομενικά προσπάθησαν να χαμηλώσουν τους τόνους στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, το κλίμα παραμένει πολεμικό, ενώ ο κίνδυνος διάσπασης της παράταξης είναι παρόν, είναι ορατός. Χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, συμμετείχε στο συνέδριο του Economist, όπου από το βήμα του συνεδρίου αποκάλυψε τη φιλοδοξία, την επιθυμία του να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αποφασισμένος να ανατρέψει το αρνητικό δημοσκοπικό κλίμα για το ΣΥΡΙΖΑ και να βάλει τέλος στην εσωστρέφεια του κόμματος, επέστρεψε ο Στέφανος Κασελάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώντας στο συνέδριο του Economist, ο κ. Κασελάκης συστήθηκε, καταθέτοντας τη φιλοδοξία του να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός. I aspire to be the country's next prime minister for all Greeks, domestically and internationally. But my loyalty, above all, lies with the people that embraced me and propelled me. Στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος, ο κύριος Κασελάκης έβαλε μπροστά την επιχείρηση εξομάλυνσης του εκρηκτικού κλίματος που επικρατεί, στέλνοντας εκ νέου μήνυμα στους υποδιαγραφεί αμφισβητείες του Νίκο Φίλη, Πάνο Σκουρδέτη, Δήμητρη Βίτσα και Στέφανο Τζουμάκα. Εδώ έχουν ξεπεραστεί κάποια όρια. Δεν αναφέρομαι στις διαφορετικές πολιτικές απόψεις ούτε στην πολιτική κριτική. Και αυτό δεν μπορεί να το αποδεχθεί κανείς και σε κανένα κόμμα του κόσμου. Όσο υπάρχουν οι απειλές διαγραφών πάνω στο τραπέζι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε από κοινού, διεμήνυσε στο νέο πρόεδρο του κόμματος ο επικεφαλής της Ομπρέλας, Ευκλήδης Ακαλώτος, που ήταν ο πρώτος που κάλεσε στο γραφείο του ο κύριος Κασελάκης. Εγώ του ζήτησα να τις πάρει πίσω ή να το λύσει το θέμα. Τι σας απέτησε αυτό, είναι το θέμα. Είπε θα το μεριμνήσει. Είναι προϋπόθεση. Είπε θα το μεριμνήσει. Είπε, δεν ξέρω τώρα, θυμάμαι, είπε ότι θα πρέπει να το κοιτάξει σοβαρά. Κάποια πράγματα ξεφύγανε. Κάποια μέλη δεν τηρήσανε τον κώδικα διοντολογίας. Η τάση και οι θέσεις του Προέδρου είναι ειλικρινώς προς την κατεύθυνση του να βρεθούν λύσεις. Αίσθηση πάντως προκάλεσε το άνοιγμα του κ. Κασελάκη προς τον Ευκλήδη Τσακαλώτο από το βήμα του Economist, κάνοντας ειδική αναφορά στο μαξιλάρι των 37 δις που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Και να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με Υπουργό Οικονομικών τον Ευκλήδη Τσακαλώτο είχε αφήσει 37 δις στα ταμεία το 2019. Και σε μια οικονομία που τότε ήταν μικρότερη από τώρα. Δεν είναι αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Τα μεγάλα ζητήματα είναι τι λέμε τώρα σαν θετική πρόταση και για την ελληνική οικονομία που λέτε και για μια σειρά άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Η Κουμουνδούρου με απόφαση του εκτελεστικού γραφείου βάζει φίλτρο στις δημόσιες εμφανίσεις των στελεχών στα μέσα ενημέρωσης, με την Έφη Αξιόγλου στο εκτελεστικό γραφείο να βάζει στο κάδρο της τοξικότητας στο δημόσιο διάλογο και τις δηλώσεις των νεοπροεδρικών. Υπάρχει σοβαρή κρίση στο κόμμα και η ανακοίνωση των διαγραφών την επιβεβαιώνει. Την ευθύνη της ενότητας την έχουν άπαντες, αλλά κυρίως ο πρόεδρος. Ο κ. Κασελάκης από τον Economist διόρθωσε και την προηγούμενη ομιλία του στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, κάνοντας εκτενή αναφορά αυτή τη φορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θεωρούμε αναγκαία την αποκατάσταση και την κατοχύρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας με κανόνες και αυστηρό έλεγχο. Στέφανος Κασελάκης και η ισοκομματική αντιπολίτευση δίνουν τώρα ραντεβού στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για τη διαμόρφωση των νέων συσχετισμών. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση. Αθώθηκε η δασκάλα, η οποία πριν από λίγους μήνες, συγκεκριμένα το Μάιο, πρόβαλε στην τέταρτη τάξη ενός δημοτικού σχολείου στην Αθήνα τη σουηδική ταινία Αγόρια στο ντους. Και στη συνέχεια συζήτησε μαζί τους το περιεχόμενο και τα νοήματά της. Η οικογένεια ενός μαθητή θεώρησε ότι το περιεχόμενο της ταινίας ήταν ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη ηλικία, οπότε και προέβησε καταγγελία. Μάλιστα τότε είχε πάρει θέση και ο ίδιος ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ταινία ουσιαστικά πραγματεύεται, αφηγείται την ιστορία μιας φιλίας. Μετά λοιπόν από τη σχετική ένορκη διοικητική εξέταση, ο εκπαιδευτικός απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία.
Αύριο λοιπόν είναι 28 Οκτωβρίου και γιορτάζουμε την επέτειο του Όχι, την απόλυτη άρνηση της Ελλάδας στις αξιώσεις της Ιταλίας από τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά. Συγκεκριμένα τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 ήχησαν επίμονα οι σιρήνες μεταφέροντας την είδηση του πολέμου, ο οποίος είχε αρχίσει ουσιαστικά πριν από 2,5 μήνες. Πάμε να δούμε τώρα ένα ντοκουμέντο του τότε σε σύνδεση με το σήμερα. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι ημέτερες δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Πάνω στα βουνά, παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και στον ελληνισμό απανταχώτιστης. Συνδεόμαστε τώρα με τον καλεσμένο μας, με τον ιστορικό και συγγραφέα κύριο Στέφανο Καβαλιεράκη. Καλησπέρα σας κύριε Καβαλιεράκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, αύριο έχουμε την επέτειο του Όχι. Υπάρχουν και κάποιοι νεότεροι σε ηλικία, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τόσο καλά ιστορία, δεν είναι κακό. Οπότε γι' αυτό σας έχουμε εσάς εδώ να μας πείτε λίγο ποιο είναι το νόημα της αυριανής ημέρας. Καταρχάς, 28 Οκτωβρίου 1940... συγκροτεί ένα μεγάλο ενωτικό σημείο για την ιστορία του σύγχρονου ελληνισμού. Υπήρξε πραγματικά μια πανστρατιά, κάτι που ίσως δεν μπορούμε να το φανταστούμε σήμερα. Αυτό που λέει και το τραγούδι της εποχής με το χαμόγελο στα χείλη, πραγματικά πήγαιναν οι άνθρωποι για να πολεμήσουν. Κάνε φαντάρι μας μπροστά. Ναι, ναι, σε έναν πολύ δύσκολο πόλεμο στα βουνά της Ηπείρου. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η πολεμική σύγκρουση με την Ιταλία δεν ήρθε ξαφνικά. Πολλά χρόνια πριν οι Ιταλοί προέβαιναν σε προκλητικές ενέργειες. Είχαμε τα επεισόδια της Κέρκυρας, είχαμε βέβαια την Ιταλική κατοχή των Δωδεκανήσων και λίγους μήνες πριν το τελεσίγραφο της Ιταλικής πλευράς προς τον Ιωάννη Μεταξά, είχαμε τον τορπιλισμό της Έλλης, που ξέραμε ότι είχε προέρθει από στο λιμάνι της Τίνου, που ξέραμε ότι είχε προέρθει από την Ιταλική πλευρά. Άρα η ελληνική πλευρά ήταν προετοιμασμένη κατά κάποιον τρόπο για αυτή την πολεμική σύγκρουση. Είχε προετοιμαστεί σε επίπεδο στρατιωτικό και επιχειρησιακό. Βεβαίως από τη στιγμή της επίδοσης του τελεσιγράφου από την Ιταλική πλευρά τα γεγονότα κινήθηκαν πολύ γρήγορα. Αξίζει να υποθεί ότι αν και το αρχικό επιχειρησιακό σχέδιο ήταν μια αναδίπλωση των ελληνικών δυνάμεων, τελικά τότε ο υποστράτηγος ο Χαράλαμπος ο Κατσιμήτρος κράτησε τη γραμμή Ελέας Καλαμά, όπως λέμε, δηλαδή δεν υποχώρησαν καθόλου ελληνικές δυνάμεις από την Ιταλική επίθεση. Και λίγο διάστημα αργότερα, όχι μόνο κράτησαν τις θέσεις τους, αλλά πέρασαν και στην μεγάλη γενική αντεπίθεση, η οποία οδήγησε όχι στο θρύλο, αλλά στον άθλο το 1940. Όλα αυτά έτσι στο άκουσμά τους μας γεμίζουν υπερηφάνεια και τονώνουν αμέσως στο εθνικό φρόνημα. Οπότε φαντάζομαι είναι και αυτός, παίζει και αυτό, διαδραματίζει και αυτό ένα ρόλο στην αυριανή επέτειο. Είναι ένα νόημα διαχρονικό. Προφανώς είναι μια γραμμή, θα λέγαμε, που ξεκινάει ακόμα από την ίδια την Ελληνική την Επανάσταση, θα μου επιτρέψετε, από το 1821 και φτάνει στο 1940. Το ίδιο το 1940 μπορεί να το βλέπουμε ως μια συνολική εικόνα, αλλά έχει μεμονωμένα και τρομερές στιγμές ηρωισμού. Έχουμε τον χαμένο ανθιπολογό της Αλφανίας, τον Διάκο, ο οποίος εμπνέει τον Οδυσσέα Ηλίτη να γράψει το μόνιμο ποίημα. Έχουμε τον πρώτο υψηλόβαθμο Έλληνα αξιωματικό Έλληνα Εβραίο, τον Μαρδοχαίο Φριζή, που πέφτει, τον θερίζουν τα ιταλικά πολεμικά αεροπλάνα. Έχουμε τον Δαβάκη, ο οποίος αντιστέκεται ηρωικά με τη στρατιά της Πίνδου. Έχουμε δηλαδή μια σειρά περιστατικών, οι οποίες συγκροτούν, όπως είπαμε, το έπος του 1940. Ένα έπος που βρήκε τον ελληνισμό ενωμένο και πέτυχε, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, την πρώτη νίκη κατά των δυνάμεων του άξονα. Καμία φορά το 1940 το εξετάζουμε λίγο αποκομμένο
από τα υπόλοιπα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν θα έπρεπε όμως. Είναι ένα γεγονός που ενσωματώνεται και στη μεγάλη ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και είναι η πρώτη μεγάλη νίκη, δηλαδή που αποδεικνύει ότι οι δυνάμεις του άξονα που προελάβαιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είναι αίτητες. Και από ό,τι μας είπατε, κύριε Καβαλιεράκη, ο λαός ήταν με έναν τρόπο προετοιμασμένος, γιατί το περίμεναν, αλλά ήταν και ενθουσιασμένος. Ενθουσιασμένος που θα υπερασπιζόταν, θα του δινόταν αυτή η δυνατότητα να υπερασπιστεί την πατρίδα και όλα τα ιδεώδη. Κοιτάξτε, υπήρχε μια προετοιμασία σίγουρα της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, η οποία είχε φροντίσει για τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Ελλάδα, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή είχε ένα στρατιωτικό εξοπλισμό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έφτανε αυτόν της Ιταλίας, έτσι. Αλλά αυτό που ήταν πολύ σαφές είναι ότι δεν δεχτήκαμε να γίνουμε ένα κράτος υποτελές στις απαιτήσεις της Ιταλίας, η οποία ήθελε... Σηκώσαμε ανάστημα. Ακριβώς και με το τελεσίγραφο, ουσιαστικά δηλαδή την ελεύθερη διάσχιση που ζητούσαν οι Ιταλοί των Ιταλικών στρατευμάτων από το ελληνικό έδαφος. Ουσιαστικά είπαμε ότι παλέψαμε για την εθνική κυριαρχία και εθνική βέβαια ανεξαρτησία. Πάντα παλεύουμε, η Ελλάδα πάντα παλεύει για την υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Τώρα με όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή, με τον πόλεμο στο Ισραήλ, τη Γάζα και όλη αυτή την γεωπολιτική αναστάτωση και αναταραχή, η επέτειος, η αυριανή, έχει ένα συγκεκριμένο νόημα? Κοιτάξτε, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, όπως συνήθως λέμε. Έχει βέβαια αναλογίες, αλλά δεν επαναλαμβάνεται. Νομίζω το μήνυμα του 1940 είναι η προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Αυτή συμβαίνει με άλλους τρόπους, ανάλογα την εποχή και την χρονική και πολιτική συγκυρία στην οποία κινούμαστε. Η Ελλάδα σήμερα είναι μέλος μεγάλων διεθνών συμμαχιών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Έχει ισχυρές περιφερειακές συμμαχίες, έτσι, με χώρες εδώ πέρα γείτονες όπως η Αίγυπτος. Άρα αυτό που πρέπει να καταστήσει η Ελλάδα σαφές είναι ότι είναι μια χώρα παράγοντας σταθερότητας και ασφαλείας σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή όπως είναι αυτή η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία. Και σε μια δύσκολη πολύ χρονική συγκυρία, ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια, να το πω έτσι, να αποσταθεροποιηθεί και αυτή, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ένας παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας για όλη την περιοχή. Και δημοκρατικού παραδείγματος, θέλω να το πω αυτό. Και δημοκρατικού παραδείγματος. Βεβαίως, αυτό να το υπογραμμίσουμε, να το λέμε και να το ξαναλέμε. Είναι σπουδαίο επίτευγμα. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε μια, από τη μεταπολίτευση και μετά, μια ταλάντευτη δημοκρατία, η οποία κινείται σε σταθερούς ρυθμούς. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω και για τις παρελάσεις που κατά καιρούς γίνεται λόγος, γίνεται ντόρος, συζητιέται αν πρέπει να παυθούν, αν πρέπει να σταματήσουν ή χρειάζεται να γίνονται. Κοιτάξτε, εντάξει, είναι μια συζήτηση που αφορά βέβαια και τους εκπαιδευτικούς και τους παιδαγωγούς και την σχολική και τη μαθητική κοινότητα. Αλλά νομίζω πρέπει να διαχωρίσουμε τις στρατιωτικές από τις μαθητικές παρελάσεις. Οι στρατιωτικές παρελάσεις γίνονται σε πολλές χώρες του κόσμου, δεν είναι μια δική μας πρωτοτυπία. Άρα, από τη στιγμή που έχει κριθεί και νομίζω ότι στις δύο μεγάλες εθνικές επαιτίους, 28 Οκτωβρίου και 23 Μαρτίου, γίνονται στρατιωτικές παρελάσεις, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεχίσει. Τώρα, ο τρόπος του μαθητικού εορτασμού, εγώ πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω τους μαθητές να εορτάζουν και να θυμούνται και μέσα από αυτήν την ιστορία να βρίσκουν και αυτή μια ευκαιρία να μαθαίνουν, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, απομακρυνόμαστε ήδη, νομίζω σήμερα δεν ζει πια κανείς από τους στρατιώτες, τους αξιωματικούς που πολέμησαν στο 1940. Νομίζω λοιπόν ότι. Κάποτε τους βλέπαμε, κύριε Καβαλιεράκη, και στην παρέλαση. Ακριβώς. Τώρα πια, όπως λέτε, μοιραία. Ναι, δεν υπάρχει ζωντανή μνήμη. Άρα νομίζω όμως ο μαθητικός εορτασμός μπορεί να είναι κάπως διαφορετικός, κάπως αλλιώς. Δεν έχει σημασία. Μια παρέλαση, μια απόδοση τιμής. Αλλά πρέπει να υπάρχει με αυτή την έννοια. Έχετε δίκιο, θα συμφωνήσω και είναι και πολύ συγκινητικό να μαθαίνει κανείς, μάλλον να ανανεώνει κάθε φορά τις γνώσεις του, τις ιστορικές και να αντιλαμβάνεται οι Έλληνες πόσο ήρωες και ηρωικοί υπήρξαν. Μα αυτό που λέτε, και κάθε χρόνο επικαιροποιείται και η γνώση μας, έτσι, ενώ ξέραμε κάποια γεγονότα, έτσι. Μαθαίνουμε... Π.χ. τα τελευταία χρόνια έχω μάθει για την ηρωική αντίσταση στο ύψομα 731. Έτσι, μια ιστορία που αντιστάθηκε το 5ο Σύνταγμα των Τρικαλινών. Μια καταπληκτική ιστορία που το ύψομα έπεσε από τον Ιταλικό βομβαρδισμό 5 μέτρα και αυτοί οι άνθρωποι επέστησαν και κατάφεραν και το κράτησαν. Άρα, όσο πάντα κανείς, η ιστορία λοιπόν, επικαιροποιείται.
Και μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Και όσο κανείς έχει ενδιαφέρον και το σκαλίζει και διαβάζει και ενημερώνεται, τόσο μαθαίνει και νέα πράγματα. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβαλιαράκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το Δελτίο Ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα.